αρχής θα ήθελα να καλωσορίσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μουάνσλανς της Δυτικής Τανζανίας, κύριο Γερόνιμο, ο οποίος βρίσκεται στην πόλη και την Ιερά Μητροπολή μας, εκτάκτος. Ευχαριστούμε πολύ, Σεβασμιότατε. Ήμασταν μαζί χθες και σήμερα στην πανήγυρη του Αγίου Αχιλλείου Πολιού Βουλαρίσης και χθες το απόγευμα μετά τον Εσπερινό, στον οποίο και εγώ και εκείνος λάβαμε μέρος, προσκάλεσα τον Σεβασμιότατο να έρθει στην Κατερίνη. Έχει ξαναέρθει και μάλιστα εδώ στην Αγία Αναπάλη πριν από 8 χρόνια και μάλιστα ήταν σαν εχθές την ημέρα της Μεσοπεντηκοστής. Τότε ήταν επίσκοπος Μπουκόπα, πάλι στην Τανζανία, αλλά όχι Μητροπολίτης, βοηθός επίσκοπος, επαρχιούχος. Σήμερα είναι ένας από τους Μητροπολίτες του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάσης Ευθύνης, με χώρο ευθύνη στην Δυτική Τανζανία, όπως σας είπα. Το δεύτερο που θα να πω είναι ότι η σημερινή είναι η πιο γρήγορη εκδήλωση που οργανώσαμε. Δεν υπήρχε πιο λόγο. Ελπίζω να μην υπάρξει. Λοιπόν, Σεβασμιότατε, την αλήθεια, πριν από ένα μισή μήνα περίπου που ήρθα εδώ, ο κόσμος με καλοδέχτηκε βέβαια, περίμενε τον επίσκοπο, όχι εμένα συγκεκριμένο, οποιοδήποτε επίσκοπο έστελνε η Εκκλησία βεβαίως. Και εγώ τους είπα ότι τώρα χαίρεστε, αλλά ακόμα δεν καταλάβατε τι σας περιμένει. Θα βρείτε κοπελά σας. Και πρώτα απ' όλα οι ιερείς άρχισαν να το καταλαβαίνουν σιγά σιγά και φαντάζομαι ότι τώρα το καταλαβαίνετε και όλοι εσείς. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη για την κατανόησή σας, διότι είναι αλήθεια ότι ο Σεβασμιότατος κύριος Ιερώνημος βρέθηκε εκτάκτος και εκείνος στη Λάρισα. Δεν ήταν στον αρχικό, ας το πούμε, σχεδιασμό, προγραμματισμό εκείνης Μητροπόλης, γιατί ο Άγιος, όπως συμβαίνει συνήθως, και εμείς το κάνουμε τώρα για την ορθή της αναλήψεως, όταν καλούμε τους αρχιερείς, ενημερώνουμε για να ξέρει ο καθένας ποιοι άλλοι θα είναι προσκεκλημένοι. Έτσι δεν το ήξερα, δηλαδή αλλιώς θα το προγραμματίζαμε πολύ γρηγορότερα και βέβαια θα το μάθαινε και πολλοί κόσμοι. Για παράδειγμα, δεν προλάβουμε τις εφημερίδες. Ευχαριστώ πολύ τον πατέρα Διονύσιο, γιατί χθες η ώρα 11 επικοινώνησα μαζί του, αφού τελειώσαμε όλες τις εκδηλώσεις εκεί στη Λάρισα και έκατσε μέχρι τις 2 να ετοιμάσει τις ανακοινώσεις όπου μπορούσαμε να ανακοινώσουμε, στα ραδιόφωνα. Τους ιερείς βεβαίως ειδοποίησαμε, όσοι θέλουν και μπορούν να έρθουν. Ήδη στην προηγούμενη ιεραρχική σύναξη ανακοίνωσα στους ιερείς την ίδρυση του Γραφείου Εξωτερικής Ιεραποστολής και με την ευκαιρία αυτή το ανακοινώνω και σε όλους εσάς. Βέβαια, στα πλαίσια αυτά έκανα κάποιες επαφές και ομιλίες, γιατί πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο και να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Έγινε στους, με πρόσκληση της Περιφερειάρχης κ. Μαυρίδου, Μεγάλη Δευτέρα, στους υπαλλήλους της πρώην Ομαρχίας, της Αντιπεριφέρειας, στην κεντρική εκεί, στο αμφιθέατρο της πρώην Ομαρχίας. Έγινε στους καθηγητές και τους μαθητές του τετάρτου Λυκείου, εχθές μάλιστα το πρωί έγινε αυτό, στην Εκάβη. Έγινε στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης, στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης. Και ήδη έχει προγραμματιστεί μια προβολή σχετική στο Δικηγορικό Σύλλογο και σε κάποιο ακόμα, στο Λύκειο της Κονταριώτισσας επίσης πήγα και πρόβαλα υλικό από την εξωτερική ιεραποστολή και δεν σας κρύβω ότι όλοι, και ειδικά οι μαθητές, και αυτό είναι πολύ επιδοφόρο, και οι εκπαιδευτικοί, έχουμε εδώ και πανεπρόσωπο του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ευχαριστώ πάρα πολύ, της διεύθυνσης μάλλον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το υποδέχτηκα με πολύ μεγάλη χαρά. Ξέρετε, η Ιεραποστολή είναι ως Εκκλησία, δεν έχουμε αξιοποιήσει επαρκώς την Ιεραποστολή. Γιατί μπορεί κάποιος να πει, τελειώσαμε με την εσωτερική Ιεραποστολή και πρέπει να ασχοληθούμε με την εξωτερική. Και είναι γεγονός ότι ορισμένοι το λένε.
Λοιπόν, ο πατήρ Χρυσόστομος Παπασταναντόπουλος, που ήταν ο πρώτος ιεραπόστολος εφηβής, είπε ότι δεν έχει καταλάβει, αξιολογήσει ακόμη εδώ, στην Μητροπολιτική Ελλάδα, η Εκκλησία, την αξία της ιεραποστολής. Διότι όταν ασκείται έργο ιεραποστολής, ο πρώτος που βοηθιέται είναι η αποστέλουσα Εκκλησία. Η Εκκλησία που στέλνει τους ιεραποστόλους ή στέλνει μια βοήθεια οποιαδήποτε, αυτή η Εκκλησία βοηθιέται περισσότερο παρά η παραλήπτρια, ας το πούμε, Εκκλησία. Και επίσης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου, σε κάποιο βιβλίο του, όπως το είπε και στους ιερείς, αναφέρει ότι μία Εκκλησία ή είναι ιεραποστολική ή δεν υπάρχει. Το επαναλάβω. Μία Εκκλησία ή είναι ιεραποστολική ή δεν υπάρχει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η άσκηση του έργου της ιεραποστολής δεν είναι μια υπόθεση που αφορά ορισμένους ανθρώπους, αλλά αφορά το σύνολο της Εκκλησίας. Διότι αυτό είναι υποχρέωση, όμως δεν ξεχνούμε, λέμε ότι η μεγαλύτερη εντολή είναι η εντολή της αγάπης. Και αναμφιβόλως. Ναι, αλλά την εντολή της αγάπης, το αγαπάτε αλλήλους που είπε ο Χριστός, ακολούθησε μια άλλη εντολή. Μετά το αγαπάτε αλλήλους, ο Χριστός έδωσε στους Αποστόλους την εντολή του, πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Που σημαίνει ότι η Ιεραποστολή αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη της προσαλλήλους αγάπης. Εάν η εντολή της αγάπης είναι η μεγαλύτερη εντολή, η εντολή της Ιεραποστολής δεν είναι η τελευταία εντολή του Χριστού επί γης, αλλά είναι και η έμπρακτη απόδειξη της αγάπης, της εντολής της αγάπης. Δεν θέλω να παρατείνω το λόγο, θα πω σε συνέχεια κάτι ακόμη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο, διότι αμέσως μετά την πανήγυρη ξεκινήσαμε και ήρθαμε εδώ, αύριο αναχωρεί, γι' αυτό και έγινε συντεθμένα η εκδήλωση αυτή. Ευχαριστώ πολύ και όλους εσάς που ήρθατε και ανταποκριθήκατε. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Σεβασμιότατο και αμέσως μετά θα ανακοινώσω και κάτι που θέλω. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη. Καλυφός Ανέστη. Σεβασμιότατε, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι συντρόφοι σας, φιλόξενοι τρόποι. Όταν ήμουν φοιτητής, για την τραγία, κάθε καλοκαίρι, ερχόμουν στο μοναστήρι του Αγίου εκεί μου φιλοξενούσαν το καλοκαίρι μέχρι να κρίσω πάλι στην Αθήνα στο υποτροφείο της Αποστολικής Διακονίας από όπου ήταν ο διευθυντής ο Νικόλαος ο Μητροπολίτης Φτιώτιδος. Αλλά κάτι πάλι έγινε τώρα που με θυμίζετε ότι την περίοδο με συμπεριχωστή η αστυνομική αναλάμβανε, όμως την Πονδία Αστυνομικών της Ελλάδας, αναλάμβανε να κτίσει ένα γυμνάσιο στην επαρχία μου και ο πρόεδρος Δημήτρη Κυριακίδης, τώρα είναι βουλευτής, λέει θα έρχομαι στην άνοιξη στην Εκατερίνη. Φύγαμε από την Αθήνα αργά την νύχτα, η μονή δεν φτάσατε εδώ πετά τα μεσάνια. Και αυτό το ναό ήρθε και λειτουργήσε την επόμενη μέρα. Πράγματι, σεβασμιότατε, με αυτά τα δύο γεγονότα, η Μητρόπολη Κατερίνα του Πεολάφου του Φιλοξενία δεν είναι ξένη σε μένα.
Έζησα αυτά τα χρόνια, τα φοιτητικά στο μοναστήρι Αθήνα, αλλά έζησα διάφορα το γεγονό ότι η αστυνομική επηρέασε την Κατερίνα και επηρέασε αυτό το τόπο. Και εσείς επηρέασατε αυτό το τόπο να έχουμε αυτή τη συνάντηση νόημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ στο Ρωτινιάντα και μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να βρεθώ εδώ, να πω λίγα λόγια από την Ιεραποστολή της Αφρικής. Γενικά, αλλά την συγκεκριμένα με την Μητρόπολη. Οπότε, επιτρέψετε μου πρώτα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς, τους πασχολινούς, από τον Μακαριώτα του Πάπα, του Πατριάρχη μας, κύριο Θεόδωρο, ο οποίος με την ευλογία του βρίσκομαι εδώ για λίγες μέρες στην Ελλάδα. Η Μητρόπολη μου, μάζας, σε έκταση έχει 453 τετραγωνικά. Οπότε μιλάμε περίπου για 3.000. Μέσα σε αυτή την απέραντη, θα έλεγα, έκταση έχουμε 185 κοινότητες σκοπευμένες. Με μικρές από 40 μέχρι 800 πιστούς σε μια κοινότητα. Γιατί αρχίζουμε από 40 για να μπορέσουμε να καταγράψουμε ότι αυτή είναι κοινότητα. Υπάρχουν και μερικοί που είναι κρατικοί, λιγότερα από άλλα δεν έχουν αναγραφεί ως κοινότητες. Δίπλα μου έχω 41 κληρικούς που υπηρετούν αυτούς τους πιστούς που προέρχονται περίπου 50.000 σε αυτή την απέραντη 185. Η Ιεραποστολή στη Τανζανία και ιδιαίτερα στην Μητρόπολη είναι πρόσφατη. Ο πολύ Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, κ. Αναστάσιος, είναι που ανέφερε τους αναζητώντας Αφρικανούς στην Ορθοδοξία, στην κανονική τάξη, η κανονική δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, το 82. Οπότε μιλάμε για την ύπαρξη της Ορθοδοξίας με κανονική έννοια της Εκκλησίας, περίπου 32 χρόνια. Σε αυτά τα 32 χρόνια είναι που έχουμε αυτούς τους χαρκούς που ανέφερα. 185 κοινότητες, 41 κλινικούς, 50 χρειάδες πιστούς. Δίπλα μας έχουμε ενηρήσει και λειτουργά δύο γυμνάσια. Το ένα είναι το έχω αναφέρει ότι είναι δωρεά της Ομοσπονδίας των Αστυνομικών της Ελλάδας. Αλλά πάλι και το δεύτερο είναι από μακαρίτη της Αθηρίας, από την Τρίπολη της Ελλάδας. Και δύο έχουν δύο γυμνάσια, 620 μαθητές και μαθήτρες και οικότροφοι. Ζουν μέσα. Αλλά επίσης έχουμε και νοσοκομείο. Και αυτό λειτουργεί και προσφορά τον Ελλάδο, τον Ελλήνο, ευσεβών Ελλήνων της Ελλάδας. Διαμέσου μη κυβερνητική οργάνωση λέγεται και δάση, που στέκεται δίπλα μου στη λειτουργία του νοσοκομείου. Και πιστεύω μερικοί αυτοί οι σεβασμιότατοι προέρχονται και από την Μητρόπολη σας να κατέβουν κάτω να βοηθήσουν. Μέχρι πρόσφατα λειτουργούσαν μια ιατρική σχολή σε κατώτερο βαθμό. Οι μαθητές που ερχόνταν από δημοτική παιδεία
όλα τα ιεροσύνη χειροκρονοθεί κάνει η αίρεση. Αυτή η ιερατική σχολή διατηρήσει λόγω καταστάσεως οικονομικής, αλλά και μέχρι πρόσφατα με τη βοήθεια. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ιδρύσουμε ανώτερη ιερατική σχολή. Ήδη στο κτίσιμο βρίσκεται τα τελευταία στάδια, είναι διόδοχο κτίριο, με γκάλα αρκετά, και θα είναι υπότροφοι για τριετία για τα παιδιά που έχουν τελειώσει ηλικία και να κάνουν τρία χρόνια για παιδιά να μπορέσουν να πάνε τα κατοίκηση πρέπει να γίνουν κατοικητές ή αυτοί που έχουν ουσιαστικά τα προσόντα δεροσύνη και το Σεβασμιότατε, όλα αυτά σας λέω αλλά πρέπει να αναφερθώ ότι η Ιερά Μητρόπολη Μάζας είναι στη δικαιοκανονική δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφεντής. Οι Πατριάρχοι, οι Μαχάριστοι, ο Μελέτιος Μεταξάς, ο Κριστόφορος δεν ξέρω από πού προήλθε, που αντικατάστησε αυτό, και ο Παναδένος και ο Μακαριστός ο Τελευταίος Πέτρος δώσαν μεγάλη σημασία για τη διάδοση της Ορθοδοξίας στους Αφρικανούς τα τελευταία χρόνια. Ο Κριστόφορος έφερε και τα παιδιά από την αρχική διέλευση πατρίδα μου, περιπτώσει και τα παιδιά, αλλά ένα από την Ουγγάνα, παιδιά από την Ουγγάνα να έρθουν στην Αλεξάνδρεια και έπειτα να έρθουν και έρθουν στα Παναξίνα της Ελλάδας να συμπτάσουν. Μακάριστος. Και ένας από αυτούς είναι ο πρώτος Μητροπολίτης Αφρικανούς, αυτό όλος ο Μακάριστος μας έφερε. Από τον οποίο εμείς τώρα οι τρεις ιεράρχες είμαστε αδέρφια από την πνευματικά είναι που μας ετοίμασε το Ιωνά Καμπάλας με ένα μουάτσα και το Μακέντιο μπορούν και πάνω. Οπότε αυτό, όπως το αναφέρατε, την ώρα του γραμματισμού πλέον μερικοί γεράτσες που έχουν, ο Χριστόφορος έβλεπε τα πράγματα πάρα πολύ μακριά με την απόφαση τότε, ήταν 45, μετά το δεύτερο παγκόσμιο. Και να φέρει 4 παιδιά να έχουν συμβάσει να κάνουν κανένα. Αλλά πρέπει να σημειώσω ότι ενώ ο Μελέτης Χριστόφορος και ο Παρθένος έσαν τα θεμέλια. Ο Πέτρος τα τελευταία χρόνια μπορώ να πω ότι έβαλε φωτιά σε όλη την Αφρική. Η Ορθοδοξία να πάει πάνω, να πάει στον τόπο, να πάει σε όλες τις σταχωριά. Και βέβαια ιδρύθηκαν ωραίες επισκοπές. Κυροτονηθήκαν νέους επισκόπους και ειδρομίστηκαν. Πολλοί ιεραπόστολοι από εδώ κατεβήκαν κάτω, όπως ενέφερα αυτά τα αποτελέσματα ή τους κατοικούς που για νοσοκομεία, ανοιξές σχολεία κλπ. Τα οποία όμως ο σημερινός μακαριότατος πατριάρχης Αλεξανδρίας, Θεόδωρος, συνεχίζει. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια που οι πατριάρχοι του ενδιαφέρουν για να δώσουν την Ορθοδοξία τους Αφρικανούς, υποστηρίζουν και βοηθούν από τη μητέρα Ελλάδα και από τη μητέρα Κύπρο. Και βέβαια, καλό που αναφέρατε, το πρώτος ιεραπός
Απόστολος, από εδώ ήταν ο Παπασταυρόπουλος, ο Πόνισος, και ήρθε στην πατρίδα μου, όλοι ήταν ακόμη τόσο, ήρθε 61, εγκαταλείφθηκε 62. Και ήταν πάρα πολύ καλή δουλειά, αλλά δεν ήταν ο μόνος. Ο Αναστάσιος, ο Λίνα Αγωνία και αυτός ήρθε. Ο Μακαριστός Ιερόνιμος, ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος και αυτός ήρθε. Που έδειξε δείχνει ότι ο ελληνικός λαός, ακριβώς ελληνικός λαός, είχε μεγάλο ενδιαφέρον για τη διάδοση της Ορθοδοξίας στους Αφρικανούς. Και πολλοί άλλοι υποθήσαν. Αυτή τη στιγμή σε πατριώτατε που μιλάμε και έχετε αποφασίσει να ανοίξετε ένα γραφείο εξαρχία αποστολής στην Τρόπολη σας. Μιλάμε και πιστεύουμε ότι η Εκκλησία μας είναι μία Αγία Καθολική Αποστολική Εκκλησία. Η αποστολικότητα της Εκκλησίας μας βάζει σε κρέος. Όχι μόνο αυτό πιστεύω, αλλά και στην πραγματοποίηση ή στην έμπρακτη ενέργεια της ανθρώπους. Είναι στα μέλη της Εκκλησίας αυτό που πιστεύουμε να το εκφράζουμε και στην πράξη. Ούτως ώστε να βγούμε από τον εαυτό μας, να ενδιαφερόμαστε για τον άλλο και ιδιαίτερα να φωτιστεί, να εισέλθει σε γνώση του αληθινού Θεού και του Χριστού του Υιού του, που βέβαια είναι η αιώνια. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι επίσκοπος και ιερείς και ο λαός μαζί πρέπει να κονίσουν τα πράγματα. Και από αυτό το σημείο επιτρέψετε σε βαθμίτε να σας ευχαριστήσω για τη μεγάλη αυτή πρωτοβουλία για να μπορέσετε να έχετε αυτό το γραφείο και δίπλα σας ο Συρής και ακόμα και τους συναδελφούς να μπορέσετε όχι μόνο για εσωτερική αποστολή αλλά και για εξωτερική αποστολή. Γιατί η αποστολικότητα της Εκκλησίας περιλαμβάνει και τα δύο. Οπότε δεν μπορεί μόνο να κάνουμε το ένα και να αφήσουμε το άλλο. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε πράγματα στην καθημερινότητα από ανάγκη από τους Ιεραποστόλους. Μοναχή, ήδη έχουμε εγκρίσει δύο μονές που δεν ανέφερα στην επαρχία. Οι Αφρικανοί θα θέλανε οι γυναίκες και οι άντρες να στέλνουν στον μοναχισμό, αλλά πρέπει να έχουν κάποιους μοναχούς από εδώ που έχουν ζήσει τον μοναχισμό για πολλά χρόνια, άντρες να βοηθήσουν αδελφούς μας κατά πόσο μπορούν να ζήσουν αυτό το μοναχισμό με ορθόδοξο τρόπο. Έχουμε ανάγκη από τους ιερείς που υπηρετούν τον κόσμο κατά θεούς και θρησκεύτες να βοηθήσουν στο λειτουργικό αλλά και το κατακτικό μέρος τους ειδικούς μας εκεί που εκπαιδεύουν στα σεμινάρια μας εκεί, αλλά να έχουν κάποιο έμπειρο να το βοηθήσουν, να μπούτως ώστε
να οδηγήσουν ή να κατευθύνσουν τα πράγματα όπως πρέπει. Αλλά όχι μόνο. Έχουμε ανάγκη από ανθρώπους διαφόρων προσωπικών. Αν είναι καθηγητές ή ακούσατε ότι έχουμε γυμνάσια να βοηθήσουν. Είτε είναι καθηγητές να έχει, η παρουσία των πιστών εδώ εκεί χρειάζεται κατήγηση και πριν και μετά την βάθμιση. Αλλά έχουμε και ανάγκη από τους γιατρούς. Και εδώ πρέπει να τονίσω σε βαζιδιότητα ότι εκτός από το νοσοκομείο και ΕΔΑΣ έκτισε με τις δωρεές χωρές από περιοδικό εδώ σε χωράω χτίσανε 18 κλινικές σε διάφορα χωρία. Δεν λειτουργούν λόγω ότι δεν έχουμε πρόσωπα που να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Και τις χτίσαμε αυτές τις κλινικές στα χωριά που για μένα είναι στρατηγικά χωριά που έχουν μεγάλη ανάγκη από κάποιον που έχει γνώση και αγάπη να βοηθήσουν. Γιατί για να φτάσουν ένα νοσοκομείο χρειάζονται πάνω από 50 ή 100 χιλιόμετρα. Όταν έχουμε μια κλινική επανδερωμένη μπορεί να βοηθήσει να σώσει το κόσμο εκεί. Τελειώνοντας σε βαδιότητα, θα ήθελα να αναφερθώ και κάτι πιο πρακτικό, ότι όπως τα είδατε στην Κονγκό, μάλλον σε ό,τι σεβασμό σε εμάς, αλλά η Ταζαλία έχει ανάγκη από το κόσμο νερό, καθαρό κόσμο. Και οι ατυροί παίρνουν κάτω και πηγαίνουν στα χωριά να βοηθήσουν με εξόρτηση τους ατυρείς στα χωριά. Αυτό με τον περιγράφω ότι πολλές αρρώστιες παίρνουν οι τόποι και παίρνουν ότι πίνουν μολυσμένα νερά από τα κούφια, με διάφορα. Και πάση. Τελευταία από την Αμερική μας βοηθήσαν ένα νέο κλίμα που σε λίγο θα ξεκινήσει να ανοίξουμε την Γάλλια από το και εκεί ούτως ο κόσμος να έχει καθαρό και κόσμο νέο. Σεβασμιότατε, το άνοιγμα που γραφείεσαι σε αυτή την περίοδο είναι πάντως σε κατάλληλη περίοδο. Αν και ξέρω ότι περνάμε δύσκολες στιγμές, αυτό πρέπει να το πω ότι και η πιστή της καρδιάς μου το γνωρίζει και έχω ενημερώσει από τους κριτικούς και κριτικούς και προσέρχομαι για σας. Αλλά οι σχέσεις μας, οι καρδιές μας, αφού συνέχεια λέμε πιστεύουμε σε μία διακαθολική αποστολική εκκλησία, δυσκολίες δεν θα συμβίνουν αυτή το πιστεύω μας. Ούτε μπορούν να συμβίνουν ότι αν έχουμε δυνατότητα, μπορούμε να πάρουμε κάτι για να μπορέσει η εκκλησία μας να πρέπει καθεί, να δώσει την ορθοδοξία σε άλλους λαούς. Οπότε περνώντας αυτή τη δύσκολη κατάσταση, αλλά με ενημέρωση, αν έχω και ευκαιρία, στο μέλλον μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όσο ο Θεός δεν επιτρέπει. Και πάλι σε βαθμιάτα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να πω λίγα λόγια σε αυτό το ευλογημένο θα έλεγα λαό του Θεού. Γιατί από τότε από χθες για να έχετε τέτοιο αμπλατήριο για μένα είναι χάρη. Σας άρεσε το κύριο και σας ευχαριστώ Χριστός Ανέστη. Κύριε Συμπαθμιώτατε, για
έτσι τα καρδιακά λόγια που μας είπατε, τόσο σύντομα μεν, αλλά τόσο ουσιαστικά. Λοιπόν, θα ήθελα εκ μέρους εδώ της Ενωρίας να προσφέρουμε δύο ιεραρχικές σχολές στο Σεβασμιότατο για τους 41 ιερείς. Κοιτάξτε, σε τρεις Ελλάδες υπάρχουν μόνο 41 ιερείς. Και μη φανταστείτε ότι έχουν 4x4 για να πάνε από ένα μέρος άλλο. Ο Σεβασμιότατος προφανώς για να πάει στην Ενωρία του, από μια Ενωρία στην άλλη, πρέπει να πάρει αεροπλάνο για να πάει. Είναι το, έτσι οι Ενωρίες θα φεύγουν. 180 Ενωρίες, οι 100 είναι φτισμένοι λαοί, όπως μου λέγε. Οι 80 είναι σε φορτοκαλίδες στο ύπεθρο. Και αυτές οι 180, το λέω για τους ιερείς μας, 180 ιερείς, 180 Ενωρίες διακονούνται μόνο από 41 ιερείς. Δηλαδή, πόσες Ενωρίες αντιστοιχούν σε κάθε ιερέα. Και όταν η μια Ενωρία είναι εδώ και η άλλη είναι στην Αθήνα και η άλλη στην Καλαμάτα, καταλαβαίνετε, ένας ιερέας που πρέπει να εξυπηρετήσει αυτές τις ανάγκες. Γι' αυτό και θα αναθέσω και πλέον αρμοδιότητες στους ιερείς, ώστε η ημέρα κρίσεως να μην ήμασταν απολόγητοι ενώπιον του Θεού, γιατί αν εγώ βρεθώ δίπλα στο Σεβασμιότατο, έχω την κακή τύχη δηλαδή, να βρεθώ την ημέρα κρίσεως δίπλα στο Σεβασμιότατο, θα λιμωνώ. Ή αν ένας Αφρικανός ιερέας τον κρίνει ο δικαιοκρίτης Θεό με τα κριτήρια ενός μαζί με έναν ιερέα δικό μας, θα λιμωνώ μας. Πώς θα απολογηθούμε ενώπιον του Θεού. Για το νερό, γνώρισα, είδα παιδάκι, ένα παγούρι, 2,5 χιλιόμετρα περπάτησε για να πάρει πόσιμο νερό να πάει για να πιει η μητέρα του, είναι κατάκητη, στο Κονγκό. Σεβασμιότατε, συμβολικά σήμερα έτσι, σας προσφέρουμε δύο ιεραρχικές στολές, προκειμένου να βοηθήσουμε εκεί στο λειτουργικό έργο. Επίσης, ρώτησα πρωτήτερα τον Σεβασμιότατο, δεν θα το ανακοινώσω ακριβώς τώρα, αλλά η Ιερά Μητροπολίτη στο Γραφείο Ιστορικής Ιεροπροστολής, σαν ένα έμπρακτο, μια πιο ουσιαστική συμβολή, θα αναλάβουμε ως Ιερά Μητρόπολη να χτίσουμε ένα ναό της Αγίας Εκατερίνης, της Πολιούχου Εκατερίνης. Κάποιο μέρος που θα επιλέξετε εσείς, να μείνουμε στη ζουγκλά για να μπορούμε να βγούμε και εμείς. Να είναι κάποιο προσβάσιμα, όταν τον ολοκληρώσετε, θα τον εξοπλίσουμε κιόλας, θα δώσουμε από τους ναούς μας, θα μαζέψουμε πράγματα και ιερά σκέπη και καλύματα και θα κατασκευάσουμε και καινούργια. Το ημών περίσσευμα, εις το εκείνον υστέρημα, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Πριν πάω στο Κονγκό, δεν τα πρόσεχα, αλλά όταν μπαίνω τώρα σε κάποιο ιερό και βλέπω μια βιτρίνα με 5 σέντα γιοπότηρα, ας το πούμε, ή μπαίνουμε στην αποθήκη και βλέπουμε καντήλια στα ράφια χρησιμοποιητά, ελέγχομαι. Διότι έχω δει η Θεία Λειτουργία να γίνεται σε ένα πιατάκι γυάλινο, αντί για δισκάρια. Και έχω δει η λειτουργία να γίνεται σε ένα ποτήρι πλαστικό για γιοπότηρο. Γι' αυτό λέω τι λόγο θα δώσουμε στον Θεό. Σεβασμιότατε, θα χτίσετε εσείς εκεί ένα ναό της Αγίας Εκατερίνης με τη δική μας βοήθεια και όταν τον ολοκληρώσετε θα κάνουμε ένα κλιμάκι εδώ και θα έρθουμε μαζί σας βεβαίως να τελέσουμε τα εγγένεια αυτού του ναού. Και σαν πρώτη βοήθεια, ο σύνδεσμος κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως μας δια του Προέδρου θα σας παραδώσει σήμερα το ποσό των 1.000 ευρώ και ελπίζουμε ότι και μελλοντικά θα μπορέσουμε. Ο πατήρ Σοκράτης είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κληρικών. Ως πρώτη δόση της έμπρακτης αυτής συμβολής μας, θα δούμε και με ποιους άλλους τρόπους θα μπορέσουμε να βρούμε, ώστε να μπορέσουμε να αναγνώσουμε τάχιστα αυτό το έργο και να μπορέσουμε έτσι να ενισχύσουμε και να αδελφοποιήσουμε τις Μητροπόλεις μας, την Ιερά Μητρόπολη Μουάνσας και την Ιερά Μητρόπολη Κύθρους
μια νεοσύστατη Μητρόπολη, είναι ο πρώτος Μητροπολίτης Μουάνσας και μια ιστορική Μητρόπολη, όπως είναι η Μητρόπολη Κύπρους, ιδρυμένη από την εποχή του Αποστόλου Παύλου στα παλαιοχριστιανικά χρόνια. Αξίζει και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ήδη έχω και μια ομάδα φοιτητών από την Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία, οι οποίοι μου είπαν ότι θέλουν να έρθουν μαζί σας. Λέω, ξέρετε γαλλικά, όχι, δεν ξέρουν, για το Κονγκό εννοούσα. Όχι, δεν ξέρουν. Τι ξέρετε να κάνουμε, ό,τι θέλετε, να κουβαλούμε πέτρες, να χτίσουμε. Και κοιτάξτε, σε εποχή που συνήθως λέμε ότι η νεολαία μας παραστράτησε, ξέφυγε με το Facebook, με το ίντερνετ, με τις καφετέριες, με τις ξέφρενες σκέψεις και τους παραλογισμούς, βλέπετε πόσο η Ιεραποστολή, αυτό το παιδί μπορεί να πηγαίνει στην εκκλησία, αλλά λέει, αν πάτε, εγώ θα έρθω να κουβαλώ πέτρες. Να, γιατί η Ιεραποστολή βοηθάει πρώτα εμάς. Ευχόμαστε να ευχηθεί τη Σεβασμιότητα το Άγιο Πνεύμα να κατευθύνει τις διάνοιες όλων μας και να είμαστε στο θέλημα του Θεού πρωτίστως, αλλά και η ημέρα κρίσεως, ο Δικαιοκρίτης Θεός, να μας κατατάξει όλους στη Βασιλεία του την Επουράνιο, ώστε πραγματικά να όλοι μας να γίνουμε μία μνήμη εις τη μνήμη. Ευχαριστούμε πολύ. Από τα βάση της καρδιάς μου, πρώτα ναι, να σας ευχαριστήσω για τη μεγάλη ευκαιρία που μου δώσατε να επισκεφθώ αυτή τη φιλόξενη Μητρόπολη σας. Όπως τα ανέφερα, έζησα τη φιλοξενία στη Μονή Αγίου Διονυσίου, αλλά ζήσα αυτή την ενορία παρέα. Αλλά επίσης να σας ευχαριστήσω για τις ιδίες στολές αυτές οι αρχικές που δώσατε ούτως ώστε οι κληρικοί μας παιδί κάτω να έχουν στολές στην κληρική κατά την ώρα που εκτελούν ή που λειτουργούν τη Θεία Λειτουργία. Επίσης, διαμέσου σας να ευχαριστήσω το Σύνδεσμο Καλωτικών της Ιεράς Μητροπόλεως Κύπρους και της Κατερίνης για το ποσό κυρίω ευρώ στην Ιερά Μητρόπολη μας. Αλλά ακόμα να σας ευχαριστήσω για την προσφορά του ναού της Αγίας Κατερίνης που μέχρι στην Κοινάνη είχαμε 100 ναούς που κτίσαμε 15 χρόνια που περάσαμε. Δεν είχαμε καμιά εκκλησία, κανένα ναό της Αγίας Κατερίνης. Σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι, αφού τώρα είσαστε δύο μήνες στην επαρχία σας, χρόνια πολλά στη διαπή μας το πίμουνιο και βλέπω ζεστό πίμουνιο. Να χαίρει περισσότερο. Και νομίζω στο χέρι σε βρωμένη χέρι σας και στη βρωμένη καρδιά σας, να χαίρει περισσότερο. Και για εσωτερική αποστολή και για εξωτερική αποστολή. Προϊστάμενος του Ιερού Καθεδρικού Ναού της Αναλήψεως, όπου φυλάσσεται το λείψανο της Αγίας Εκατερίνης, γιατί από το τεμάχιο του λείψανου της Αγίας Εκατερίνης, από την Ιερά Μονή Σινά, στον καθεδρικό μας ναό Σεβασμιότητα, άλλη φορά θα δοθεί ευκαιρία να έρθετε και να λειτουργήσουμε κιόλας εκεί, μου ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προτείνει στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και με πεπισμένο ότι θα τύχει τη εγκρίσεω του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Ο Ιερός Ναός λοιπόν της Θείας Αναλήψεως να συμβάλλει και εκείνος με το ποσό επιπλέον 1.000 ευρώ, τα οποία σε άλλη φάση θα σας παραδώσουμε βέβαια ή θα σας αποστείλουμε. Λοιπόν, θα ψάχνουμε όλοι μαζί το απολυτήριο της Πεντηκοστής, που είναι το απολυτήριο κατεξοχήν
της Ιεραποστολής, έτσι δεν είναι. Oh.